Ο σύλλογός μας από το 2014 που προέκυψε το πρόβλημα με την εγκατάσταση της Σόι Λουάν μέσα στα σπίτια μας, παλεύει σταθερά για την απομάκρυνσή της έξω από τον οικιστικό ιστό. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες ρηπογόνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πιστεύουμε ότι η μαζική λαϊκή πολιτιστική δραστηριότητα πάει μαζί με τη διεκδίκηση ενός ανθρώπινου και όσο το δυνατόν πιο καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος με ελεύθερους χώρους αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού. Με ασφαλή και επαρκώς εξοπλισμένα σχολεία, με δημόσιες δομές υγείας και ασφάλειας, με συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης αντάξιες της εποχής μας. Αυτά είναι τα βασικά και απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή των εργαζομένων της πόλης μας και την αναπαραγωγή της εργατικής τους δύναμης. Για μας, αυτοί είναι οι δείχτες ανάπτυξης μιας περιοχής και όχι όλο ένα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας που συνοδεύεται από συχνά εργατικά ατυχήματα, από τη φτώχεια, την υποβάθμιση της ζωής, της υγείας, της παιδείας, αλλά και του αέρα που αναπνέουμε. Η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά αποτελεί ένα 38 παράδειγμα για τα αποτελέσματα της ανάπτυξής τους που βάζει στο επίκεντρο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Η γιγάντωση του λιμανιού και των δραστηριοτήτων της Κόσκο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη άσχημη κατάσταση στο περιβάλλον, το κυκλοφοριακό, τη ρήπανση της θάλασσας, τους ελεύθερους χώρους της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα στη δική μας περιοχή αλλάζει τις χρήσεις γης στον όρμο σφαγείων και τις ξανακάνει βιομηχανικές, κατοχυρώνοντας έτσι την παρουσία της Σόι Λουάν αλλά και άλλων ρηπογόνων βιομηχανιών για πάντα, δίπλα στα σπίτια και στα σχολεία μας. Οι έρευνες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια έμειναν από το 2019 στα συρτάρια τους με ευθύνη των αρμόδιων φορέων, κυβέρνησης, περιφέρειας και δήμων. Σύμφωνα με αυτές, αλλά και από την ίδια μας την καθημερινή πείρα, η λειτουργία της Σόι Λουάν μέσα στον οικιστικό ιστό αποτελεί ένα συνειδητό έγκλημα κατά της ζωής και της υγείας μας όλα αυτά τα χρόνια. Η πρόσφατη ημερίδα του Συλλόγου μας ανάδειξε τα στοιχεία που είναι σοκαριστικά. Με όριο τα 5 μικρογραμμάρια για την έκθεση στο βενζόλιο, ο μέσος όρος είναι 8,5 και το ανώτερο 322. Και αυτό το βλέπουμε όχι τυχαία μια φορά, αλλά στο 75% ή κατά άλλους στο 81% των μετρήσεων. Αυτό γίνεται δίπλα σε γήπεδα, σε σχολεία, σε χώρους συναυλιών, δίπλα σε σπίτια. Τα ολέθρια αποτελέσματα θα γίνουν ορατά τα επόμενα χρόνια. Οι ευθύνες των αρμοδίων για την απραξία τους είναι εγκληματικές. Η αποθήκευση και η εμπορία πετρελαιοειδών με τις άδειες που δόθηκαν σε συγκεκριμένη εταιρεία επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα, την καθιστά μια ενδυνάμει ορολογιακή βόμβα, αφού ανήκει στην κατηγορία Σεβέζο και υπάρχει κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, ΒΑΜΕ. Σημειωτέων ότι δεν υπάρχει καν ενημέρωση του πληθυσμού, πόσο μάλλον εκπαίδευση και μέσα για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας περίπτωσης. Το ΠΑΣ έρχεται να συμπληρώσει η παραχώρηση στον όρμο Ηρακλέους βάσης logistic των Αμερικανών ατοικών, κάνοντας την περιοχή μαγνήτη αντιπίνων, ιδιαίτερα τώρα που η χώρα μας συμπλέκεται ενεργά στις πολεμικές αντιπαραθέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, τα σχέδια για δημιουργία ΜΕΑ στο σχιστό, που θα περιλαμβάνει και καύση απορριμμάτων, προχωρούν στην υλοποίησή τους με την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής, είτε να συμφωνούν, είτε στην καλύτερη περίπτωση να διαμαρτύρονται για το ΘΕΑΘΗΝΕ, χωρίς επί της ουσίας να αντιστέκονται σε αυτά τα σχέδια. Εμείς, μαζί με το εργατικό κίνημα του ευρύτερου Πειραιά, αλλά και τους υπόλοιπους φορείς, δίνουμε όλα αυτά τα χρόνια τη μάχη, πρώτα απ' όλα, να γνωρίζει ο κόσμος τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, γιατί πολλοί πίστεψαν ότι άνοιξε η τύχη μας όταν ξεπουλήθηκε το λιμάνι στην Κόσκο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μετά και από πολλούχρονους αγώνες του λαϊκού κινήματος παραχώρησε τα 86 στρέμματα στον χώρο των πρώην λιπασμάτων Ραπετσόνας. Και κυρίως για να δείξουμε ότι εκτός από το δρόμο της υποταγής και του μικρότερου κακού
που συνήθως οδηγεί σε μεγαλύτερα κακά, υπάρχει και ο δρόμος του αγώνα χωρίς αυταπάτης και εκπτώσεις, με σταθερότητα και αντοχή, δείχνοντας τους ενόχους που αυτού και αυτούς που τους στηρίζουν. Έχουμε αναπτύξει και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αγώνες, διεκδικώντας άμεσες λύσεις για άμεση μετεγκατάσταση της Soil One εκτός οικιστικού ιστού, να μην εφαρμοστεί το master plan της Costco, να αποδοθούν στο λαό της περιοχής χωρίς τίμημα τα 640 στρέμματα της πρώην βιομηχανικής ζώνης λιπασμάτων, του τσιμεντάδικου κλπ. Να μην γίνει μέσα στο σχιστό για δημιουργία κλειστού χώρου εκδηλώσεων, πολιτισμού κλπ. Που δεν υπάρχει ούτε ένα στην τραπετσόνα, ενώ ο παλιός κινηματογράφος Rex έχει αφαιθεί να ρημάξει τόσα χρόνια. Για δημόσια ασφαλή σχολεία και δομές υγείας πλήρως εξοπλισμένες σε μια περιοχή όπου τα εργατικά ατυχήματα είναι στην ημερήσια διάταξη και οι σοβαρές ασθένειες θερίζουν στην κυριολεξία. Θέλουμε εν τέλει να ζούμε στην πόλη μας σαν άνθρωποι, με σεβασμό στη ζωή και την υγεία μας, και αυτό θα συνεχίσουμε ανταλλάτευτα να παλεύουμε. Ξέρουμε από την πείρα μας όλα αυτά τα χρόνια ότι το ΚΚΕ έχει στηρίξει τον αγώνα μας και με την παρουσία του και με τα μέσα που διαθέτει, αλλά και με επερωτήσεις που έχει κάνει στη Βουλή και την Ευρωβουλή. Γι' αυτό και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, να σας θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που παλεύουμε, με τη βεβαιότητα ότι θα σας βρούμε αρρωγούς και συμπαραστάτες. Ευχαριστώ.